Φιλοξενούμε ήδη τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Τάσου. Καλώς ήρθατε, κύριε Τάσου. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μαρίνος Θεοδόρου από πλευρά ΣΥΣΕΔΕΚ. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Καλώς ήρθατε, κυρία Χαραλαμπίδου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμή. Και η κυρία Έφη Ξάνθα από πλευρά των Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Καλώς ήρθατε, κυρία Ξάνθα. Καλό μεσημέρι, χρόνια. Θα ξεκινήσουμε μαζί σας, διότι εσείς προψές οι 2-3 νύχτες μας είπατε στην βραδινή εκπομπή εκεί την προεκλογική ότι εσείς τα ξέρετε από πριν και τα καταγγείλετε από πριν. Τι ξέρατε και πού καταγγείλατε, κυρία Ξάνθου? Κοιτάξτε, με είχατε ρωτήσει για τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε τα ακουολογικά κέντρα, η οποία προέκυψε λόγω προώθησης καταγγελίας από τον κίνημα Νοικολόγων προς το Γενικό Ελεκτή και προς το Υπουργείο Υγείας. Μετά από την διερεύνηση της υπόθεσης βρήκαν ότι υπήρχαν κάποιες... Επιτρέψτε μου, η καταγγελία σας έγινε πότε? Έγινε τον Οκτώβριο του 2015. Έφη μου, αν μου επιτρέπεις, κύριε Ποταμητή, είχε έρθει επιστολή στη Βουλή, η οποία απευθυνόταν σε αρκετούς βουλευτές, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον Υπουργό Υγείας και απευθυνόταν στον Γενικό Ελεκτή. Και τότε, από τότε υπήρξε μια κινητοποίηση ευρύτερη με τον Γενικό Ελεκτή να μας ενημερώνει σταδιακά για τις έρευνες που έκανε. Ναι, είναι σε αυτή την επιστολή που αναφέρεστε, κυρία Ξάνθου? Όχι, εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία, ξεκινήσαμε μια διερεύνηση μιλώντας με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Όταν έρχεται μια οποιαδήποτε καταγγελία, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια διερεύνηση. Δεν μπορούμε απλά να δεχτούμε και να προωθήσουμε. Άρα, εσείς με αφορμή αυτή την καταγγελία. Με αφορμή αυτή ήρθαμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένους ανθρώπους. Επιβεβαιώθηκαν συγκεκριμένα πράγματα και μάλιστα από την κοινότητα των κοφών ότι όντως προωθούνταν προς συγκεκριμένων ακουολογικών κέντρων. Έχουμε μια καλή σχέση με τα άτομα. Με κόφωση λόγων και της προώθησης των θεμάτων με αναπηρία κτλ. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε συχνή επαφή και με το Γενικό Ελεκτή και με το Υπουργείο Υγείας για να προωθηθεί περαιτέρω. Πήραν 9 μήνες βέβαια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μπορέσουν να βρουν και την ποινική τεκμηρίωση και να κάνουν τη διαδικασία όπου με τα σημαδεμένα λεφτά όντως μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν ότι ο συγκεκριμένος γιατρός έπαιρνε τα συγκεκριμένα λεφτά, τη συγκεκριμένη μίζα. Αλλά αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα από τα διάφορα τα οποία κάνουμε και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα βγουν στη φόρα. Γιατί θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν θέλουμε να κατηγορούμε οποιοδήποτε δημόσια, εάν και εφόσον δεν έχει προκύψει. Ψάχνετε και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες περιπτώσεις για διάφορα πράγματα και όχι μόνο στην υγεία. Αλλά η δουλειά των κομμάτων αυτή πρέπει να είναι. Όταν ο πολίτης χρειάζεται βοήθεια, να μπορεί να σταθεί αρρωγός το κόμμα, να μπορέσει η ομάδα να βοηθήσει και να μπορέσουν να προωθηθούν ανώνυμα. Γιατί είναι μικρή η Κύπρος, ο περισσότερος κόσμος έχει να κάνει και με ιδιαίτερες σχέσεις τέλος πάντων ή ιδιάζουσες σχέσεις και έχει τις πληροφορίες που θέλει να παραδώσει και θέλει να νιώθει μια ανασφάλεια ότι θα μείνει ασφαλής. Είναι επίσης ο λόγος, αν μου επιτρέπετε, που προσπαθούμε να προωθήσουμε πρόταση νόμου που να προστατεύει τους whistleblowers. Τα άτομα δηλαδή τα οποία έρχονται μπροστά για να παραδώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, τα οποία όμως μπορεί να φοβούνται ακόμη και για τη ζωή τους. Πόσο μάλλον για θέματα θέσης, προαγωγής, τις διαπροσωπικές σχέσεις που έχουμε με συγκεκριμένα άτομα. Πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο να βοηθά τον κόσμο να έρχεται μπροστά με τις πληροφορίες που έχει, για να δούμε επιτέλους ευνομία σε αυτόν τον τόπο. Ναι, κυρία Χαραλαμπίδου, ήδη μας έχετε δώσει την επιστολή, την έχουμε δει. Ναι, λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, είχε έρθει επιστολή στο Κοινοβούλιο 29 Σεπτεμβρίου του 2015. Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου. Σεπτεμβρίου του 2015. Μάλιστα. Και πρέπει να πω ότι ήταν μια εκτεταμένη επιστολή, ανώνυμη, αλλά αρκετά τεκμηριωμένη. Αρκετά που να κινήσει την περιέργεια μας. Εμείς όταν πήραμε αυτή την επιστολή, επειδή προσωπικά συνηθίζω όταν έρχονται ανώνυμες επιστολές να μην δίνω ιδιαίτερη σημασία, γιατί περιμένω να λαμβάνει και ευθύνες αυτός που καταγγέλνει. Παρά το γεγονός ότι ήταν ανώνυμη, υπήρχε τεκμηρίωση. Επικοινώνησα μαζί με τον Γενικό Ελεκτή, με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον ρώτησα γιατί σε αυτόν απευθυνόταν η επιστολή, εάν την έλαβε και αν είχε δραστηριοποιηθεί. Ο ίδιος με διαβεβαίωσε ότι ήδη η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, μου τόνισε όμως ότι είχε σοβαρό πρόβλημα να εξασφαλίσει στοιχεία από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος τον καθυστερούσε, αναγκάστηκε να καταφύγει στη Διευθύντρια του Υπουργείου για να πάρει τα πρώτα στοιχεία, τα οποία όμως ήταν ένας κατεβατός από τον οποίο δεν μπορούσε να βγει κανένας από μέσα. Η πρώτη εντύπωση η οποία τους είχε δημιουργηθεί ήταν ότι υπήρχε ίσως καταμερισμός. Δεν βρήκαν τίποτα ύποπτο. Στη συνέχεια όμως πήγε δεύτερη καταγγελία με χειρόγραφα χαρτάκια, τα οποία η ελεκτική υπηρεσία έστειλε στο Υπουργείο ζητώντας να απευθυνθούν σε γραφολόγους επαγγελματίες για να δουν αν ο γραφικός χαρακτήρας ανήκε στον γιατρό ο οποίος είχε καταγγελθεί. Ολοκλήρωσε την έρευνα της η υπηρεσία ελεκτική και την έστειλε στη Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η οποία διέταξε, γι' αυτό σας λέω παρακολουθούσαμε το θέμα συνεχώς, διοικητική έρευνα.
έδωσε στον εσωτερικό ελεκτή του Υπουργείου εντολή να διεξάγει διοικητική έρευνα. Αυτό έγινε πριν 1,5 μήνα. Προκύπτουν όμως ερωτήματα, κύριε Ποταμίτη. Αυτή η διοικητική έρευνα ολοκληρώθηκε? Και αν ολοκληρώθηκε, ποια ήταν τα ευρήματά της? Συνάδουν τα ευρήματά της με αυτά της αστυνομίας ή πέρασαν στο απειρόβλητον όσοι ήταν υπό καταγγελία? Ενήργησαν, δεν ενήργησαν? Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Αν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στη Βουλή ήταν ενεργούσαν, λειτουργούσαν, με συγχωρείτε, θα είχαμε ζητήσει να μας κατατεθεί η έκθεση του Υπουργείου Υγείας για να δούμε τα πορίσματα. Μίλησα με τον Υπουργό χθες, πρέπει να σας πω, και όντως υπάρχει έκθεση στο Υπουργείο Υγείας, ναι, διοικητική έρευνα. Δεν είναι θέμα δικό μου να δημοσιοποιήσω τα ευρήματα της, αλλά η διοικητική έρευνα όντως υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Φαντάζομαι θα ενημερωθεί και η ελεκτική υπηρεσία. Τώρα, η συνέχεια της υπόθεσης έγινε εντελώς ανεξάρτητα από αυτά που γίνονταν μεταξύ ελεκτικής υπηρεσίας και Υπουργείου Υγείας. Έγινε ανεξάρτητη καταγγελία στην αστυνομία και ενήργησε η αστυνομία, έστησε το σκηνικό για να κάνει κατευθείαν συλλήψεις, που ήταν και ο μόνος τρόπος για να τεκμηριωθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα, έχει δίκιο η κυρία Ξάνθου για το θέμα που έθεσε για τους whistleblowers. Και θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ετοιμάσει με τις υπηρεσίες της Βουλής εδώ και ένα χρόνο σχετική πρόταση νόμου, πολυσέλιδη, την οποία στηρίξαμε στο θεσμικό πλαίσιο της Βρετανίας, η οποία έχει ένα πολύ καλό θεσμικό πλαίσιο για τους whistleblowers. Η πρόταση είναι έτοιμη, έχει περάσει τον έλεγχο από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, οι οποίες μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να την ετοιμάσουμε, και ευελπιστώ ότι με την καινούργια Βουλή θα προχωρήσουμε σε κατάθεσή της και άμεση συζήτηση της στην αρμόδια επιτροπή. Μέχρι να βγει αυτή η ιστορία από την αστυνομία, η οποία τελικά θα πρέπει να πάρετε σε χαρητήριο μας και να το πούμε δημόσια, διότι από ό,τι φαίνεται στην περίπτωση αυτή μόλις πήρε απευθεία την καταγγελία, ενήργησε και είχε και αποτέλεσμα. Και ενήργησε και χωρίς να ενημερώσει και πολλούς για να μην διαρρεύσει η έρευνα που έκανε. Μάλιστα. Αλλά σημαντικό. Ούτε και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, ως Βουλή είχατε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά από το Σεπτέμβριο μέχρι η ίδια υπόθεση. Όχι, να σας απαντήσω, κύριε Ποταμίδη. Από τη στιγμή που η επιστολή απευθυνόταν στο Γενικό Ελεκτή, στον Υπουργό Υγείας, στο Γενικό Εισαγγελέα, και επικοινωνούσαμε συνεχώς με τον Γενικό Ελεκτή, ο οποίος ήταν όντως άμεσα παρενέβη και δραστηριοποιήθηκε. Εμείς δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας. Μόνο ο ελεκτής μπορούσε να το κάνει. Τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα. Ναι, ναι. Ο ελεκτής ολοκλήρωσε την έρευνα του πριν 1,5 μήνα. Μάλιστα. Και την έστειλε στο Υπουργείο. Χρειάζονται χρόνο. Αντίθετα, πρέπει να μας πιστώσετε ότι κανείς δεν εκμεταλλεύτηκε το συγκεκριμένο θέμα. Το ήταν πολύ σοβαρό για όλους μας. Επειδή ήταν και προεκλογική περίοδος, επιλέξαμε όλοι να τύχει διαχείριση από το Γενικό Ελεκτή, προκειμένου να υπάρχει κατάληξη. Και εξώ και υπήρχε. Τι λέτε, κύριε Θεοδωρού? Να είμαστε πάλι εδώ, κύριε Ποταμίδη, να συζητάμε για σκάνδαλα ακόμα μια φορά. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τελευταία αναδεικνύονται με έναν έτσι αυξητικό ρυθμό. Αλλά θα αναμέναμε. Τώρα ακούμε και για τηλεμεσό. Είχαμε επιβεβαίωση από τον κύριο Αγγελίδη, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, ότι υπάρχει καταγγελία πάλι από ακουολογικό κέντρο, στείλε μεσό αυτή τη φορά, και ψάχνουν την υπόθεση. Ναι, ναι, συνεχίζοντας, λέω, θα αναμέναμε επίσης έναν ανάλογο ρυθμό διαλεύκανσης αυτών των σκανδάλων. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιον να τιμωρείται ή κάποιον να βγαίνει σε φυλακή για αυτά τα θέματα. Εμείς θα επαναφέρουμε το αίτημα για επανεξέταση όλων των σκανδάλων που αφορούν τον τομέα της υγείας. Και να θυμίσω τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, τα σκάνδαλα των φαρμακευτικών υπηρεσιών, να θυμίσω το θέμα του ακτινοθεραπευτικού του νοσοκομείου Λεμεσού, να θυμίσω το θέμα του μαγνητικού τομογράφου του νοσοκομείου Λευκωσίας. Αυτά ήταν σκάνδαλα τα οποία είχαμε καταγγείλει, αλλά συγκαλύφθηκαν, προφανώς για να συγκαλυφθούν οι συνένοχοι και οι ένοχοι αυτών των σκανδάλων. Και ακόμα κάποιες εταιρείες, οι οποίες ήταν αναμειγμένες σε αυτόν τον σκάνδαλο, συνεχίζουν να είναι βασικοί προσφορεοδότες στο δημόσιο τομέα. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, κύριε Ποταμίτη. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Τάσο. Κύριε Τάσο, δεν ξέρω, υπάρχει μία
εικόνα ότι πλέον όπου αγγίξουμε πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας. Πρέπει να βάλουμε τα θέματα στην τάξη. Γιατί πρέπει να τα συγχαρητήρια που έχει πει η συνάδελφος Γεραλαμπίου, πρέπει να δούμε στην παρούσα κυβέρνηση και βέβαια και στα αστυνομικά όργανα τα οποία ενεργούν κατόπιν οδηγιών και από τον Υπουργό και τους άλλους εμπλεκόμενους. Η κυβέρνηση Αναστασία, από την στιγμή, έχει αποφασίσει ότι ο κάθε κατεργάρης στον μάγκο του. Γι' αυτό, όταν πάρει τις αναγκαίες πληροφορίες ή τις αναγκαίες καταγγελίες, σε συνεργασία ο Γενικός Ελεκτής, ο Γενικός Εισαγγελέας και η αστυνομία συνεργάζονται για να οδηγήσουν εκεί που πρέπει τα πράγματα προς τα δικαστήρια και οι ένοχοι όλοι αυτοί των σκανδάλων, διότι δεν μιλούμε μόνο για την υγεία, υπάρχουν παντού σκανδάλα κοινών παραδεκτών. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ανακριτής, ούτε και θέλω να σπηλώνω τους έντιμους και σωστούς δημόσιους λειτουργούς, γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι μονάδες αυτοί οι άνθρωποι, γιατί από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην πολιτική, δεν διαπιστώνω ότι ο δημόσιος και μη δημόσιος τομέας είναι όλοι κλέφτες και απατεώνες. Γιατί εδώ λίγο οι πολλοί με τον τρόπο που έχουν τοποθετεί τα θέματα από τους συναδέλφους εκπέμπουν μια εικόνα ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι και απατεώνες. Για μένα αυτό δεν ισχύει. Γι' αυτό να το πείτε, για να μην αφήνουμε υπονοούμενα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι επίορκοι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους είτε στην πολεοδομία είτε στο κτηματολόγιο. Το μέγα πρόβλημα που λέει και ο εισαγγελέας είναι η στοιχειοθέτηση αυτών των υποθέσεων. Δηλαδή δεν μπορεί να δικάζεις κάποιον από τον αέρα. Είναι παραδεκτό ότι και εδώ υπάρχει συγκεκριμένο σκάνδαλο. Υπάρχει σίγουρα, αλλά δεν είμαι εγώ ο δικαστής, αλλά ούτε και ο ειδικός για να βγάλω τώρα τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Θα αναμένουμε τη δικαιοσύνη. Σίγουρα στηρίζουμε και υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια η οποία σκοπό έχει να πατάξει αυτήν την παράνομη πράξη οπουδήποτε, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να στιγματίζουμε όλη τη δημόσια και μη δημόσια τομέα. Ένας τηλεθεατής θέλει να προβεί σε μια καταγγελία. Ναι, αλλά η παράκληση είναι χωρίς αναφορά ονόματος, αγαπητέ κύριε. Σας ακούμε. Μάλιστα, δεν θα αναφέρω όνομα, δεν θέλω να αναφέρω όνομα. Υπάρχουν ειδικοί, η κυβέρνηση έχει το μέσο να κοιτάξει στο νοσοκομείο της ΠΑ που γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ και καιρό και πάρα πολλά. Να τα κοιτάξουν, θα τα βρουν, αν ενδιαφέρονται να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Αν δεν ενδιαφέρονται να τα λύσουν, ας μην τα κοιτάξουν τότε. Ναι, αυτά είχα να πω. Τι γνωρίζετε ότι συμβαίνει δηλαδή στην ΠΑΦΟ? Ακούω. Φαγγελούκια. Ακούω. Έδωσα τόσα για να κάνω εκείνο, έδωσα τόσα για να κάνω εκείνο. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Κοιτάξτε να τα βρείτε. Μάλιστα, φακελάκια δηλαδή. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, εσείς το είπατε από μόνος σας, ήσασταν βέβαιος κύριε Τάσου, ότι περί αυτού πρόκειται. Πολλά λέγονται, όπως έχω πει και προηγουμένως, το δίκαιο της απόδειξης. Είναι εκεί που στερούμε, γιατί δυστυχώς ο κόσμος τα δίνει, αλλά από την άλλη δεν πάει να καταγγείλει. Έχουμε ένα αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι σωστή η θέση. Και ησυχάζουμε όλοι με αυτό. Όχι, είναι αυτό είναι σωστή η θέση ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να διχάνουν μια προστασία για να μπορούν να προχωρούν μπροστά. Αλλά πρέπει και τα θεσμικά όργανα που είναι εντεταλμένα στην πάταξη της παρανομίας να ενεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε εδώ και τώρα και άμεσα, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς να καλύπτουμε γεγονότα όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Γιατί υπήρξαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση τόλμησε να τα βάλει με το κατεστημένο και να προχωρήσει μαζί. Προχωρώντας, δεν προκαλώ κανέναν και πέστε μου πόσα σκάνδαλα είχαν στο παρελθόν. Να απαντήσουμε μετά. Που λέτε, αυτό είναι το ότι σήμερα υπάρχει μια κυβέρνηση με βούληση και θέληση να πατάξει αυτά τα φαινόμενα. Είτε προέρχονται από καταγγελίες πολιτικών κομμάτων ή οπουδήποτε, δεν υπάρχει συγκάλυψη. Κύριε Ποταμίτη, θέλω να εγώ προσωπική υπόθεση για την να ολοκληρώσει για να μπορέσω και εγώ από αυτά που πρέπει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι θα επέλεγα να κρατήσω χαμηλούς τόνους, γιατί αφορά το θέμα της υγείας, που είναι ένα ευαίσθητο θέμα και κάποιοι εκμεταλλεύονται αδυναμίες του συστήματος. Λοιπόν, θα κρίνουμε η παρούσα κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει τίποτα με την ανάδειξη σκανδάλων. Διότι, αντίθετα κύριε Ποταμίτη, πρέπει να πω ότι αφήνουν να αναδειχθούν τα σκάνδαλα που δεν μπορούν να συγκαλύψουν. Τεκμηριώνω. Δεν μπορεί να οικειοποιούνται. Να ολοκληρώσω κύριε Τάσο, σας άφησα και άκουσα ό,τι είπατε. Δεν μπορεί να οικειοποιούνται τις επιτυχίες του Γενικού Ελεκτή, ο οποίος ήλθε σε ρήξη με τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί τόλμησε να ανοίξει θέματα έγκαιρα και τους προκατέλαβε. Πριν προλάβουν να συγκαλύψουν. Δεν μπορεί να οικειοποιούνται τις επιτυχίες του Γενικού Εισαγγελέα, τον οποίον εξέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπέσκαψε και διάβρωσε όταν έγινε η υπόθεση ρήκου Ερωτοκρήτου και ήθελαν να ρίχνουν στο σίδιο για να συγκαλύψουν τον κύριο Ερωτοκρήτου, ο οποίος δικάζεται ενώπιον κακουργοδικίου σήμερα και διακυβεύθηκε ολόκληρος ο θεσμός της δικαιοσύνης μέσα από εκείνη τη ρήξη του Πρόεδρου με τον Γενικό Εισαγγελέα. Συνεπώς,
θεωρώ ανήθικον να επιχειρούν να οικειοποιηθούν τις προσπάθειες ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν σε ρήξη μαζί τους για να επιτελέσουν έργο. Και αν σήμερα βγαίνουν τα σκάνδαλα, είναι γιατί οι αντοχές και οι ανοχές του κόσμου έχουν περιοριστεί τα μέγιστα, δεν αντέχει ο κόσμος πλέον και μιλά, είναι γιατί υπάρχουν βουλευτές που δεν είναι μέρος του συστήματος και τολμούν να αναμετρηθούν και με τα συμφέροντα και με το χρήμα και με όλους αυτούς το βαθύν κράτος το λεγόμενο, το οποίο μέχρι σήμερα έκλεινε στόματα και φήμωνε ανθρώπους. Και γιατί υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες, όπως είναι ο Γενικός Ελεκτής, οι οποίοι τολμούν να έρθουν σε σύγκρουση και με υπουργούς και με την ίδια την κυβέρνηση, προκειμένου να καταγράψουν τις εκθέσεις τους. Στην πενταετία του κ. Χριστόφια, γιατί δεν τολμούσαν, και το έχουν σήμερα. Αυτή εγώ είμαι παθών ο ίδιος, μου έκαψαν τα βόμματα, το αυτοκίνητο μου, ανθρώπινο. Και εμένα με απείλησε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελίας από αυτήν την τηλεόραση. Και επικάλυψε ο πρόεδρος σας, κύριε Τάσου. Εγώ θα σας πω προσωπικά. Εκμεταλλευόμενος τη δύναμη που του έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και έστειλα στο προεδρικό ολόκληρο φάκελο με ντοκουμέντα και δυστυχώς μου είμαι ο τότε ο υφυπουργός παρά τον πρόεδρο δεν πήρε καν το φάκελο μου. Κατάγγελα στον πρώην Γενικό Εισαγγελέα, στους πρώην υπουργούς και στο τέλος της ημέρας δεν έκανα τίποτα. Σήμερα υπάρχει κυβέρνηση με θέληση και βούληση και προχωρεί μπροστά. Και αν δεν σας αρέσει, είναι πρόβλημα δικό σας και σας λέω ότι. Η βούληση είναι της νομικής υπηρεσίας και του Γενικού Ελεκτή και όχι του Προέδρου σας που συγκάλυπτε τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Ο Πρόεδρος δεν συγκάλυψε κανέναν και να ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μοναδική που έχει φυλακώσει ανθρώπους που ήταν. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη συμφωνούμε, αλλά ο υπουργός ο νυν. Και αυτή η κυβέρνηση προχωρούν μπροστά αφήνοντας πίσω όλα τα κακά εγκόντα και προχωρεί μπροστά για να λύσει. Έχω κουραστεί πλέον. Έχεις κουραστεί, δεν σας κάνω. Να αποδεχτείτε και να δεχτείτε ότι αυτή η κυβέρνηση θα αφήσετε να μιλήσει κανένας άλλος. Εντάξει, ποτέ δεν αφήνεις άλλο να μιλήσει. Τώρα πού είναι το θέμα. Αποδεικνύεται του λόγου του αληθές με την παρέμβαση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα απαντήσω. Όχι, πρέπει να απαντήσω. Τι να απαντήσετε. Θα απαντήσω αυτό που είπε. Δεν μπορεί όποτε βρισκόμαστε σε πάνελ και τους λείπουν τα επιχειρήματα. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Να θυμούνται την προηγούμενη διακυβέρνηση. Ένα όχι, το κρατούμενο. Όχι, επειδή είπετε ότι εσείς, ότι εμείς... Δεν μπορεί να μου μιλά εμένα, ειδικά εμένα, κύριε Τάσου, που καθόμουν εδώ, σε αυτήν εδώ τη θέση και δέχτηκα μια ανοργήλινη επίθεση με απειλές να πάρουν τους ανακριτές στο κόμμα μου επειδή κατάγγειλα την υπόθεση του συμψηφισμού και επειδή είχαν τη δύναμη και την ισχύ που του παρέδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, να μου λέτε ότι αυτή η κυβέρνηση συμβάλλει στο να αναδεικνύονται τα σκάνδαλα. Συγκάλυψη και με τη Γιωρκάτση. Αν ήθελε να τα με τη Γιωρκάτση. Ολόκληρη η Επιτροπή Θεσμών κατήρθη σε έκθεση που κατεγράφονταν όλα τα όσα συνέβησαν με το θέμα των συμβολέων της. Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος σας μίλησε για την τάτσα που έμεινε στο προεδρικό. Με την υπόθεση Γιωρκάτση. Καλώς και χάψατε την υπόθεση και μέχρι σήμερα διερωτόμαστε ναι, γιατί έκλεισαν το στόμα τους και γιατί η ορθή παρέμβαση του Προέδρου έπεσε στον κάλαθον των αχρήστων. Καλά, πέστε μου πώς υποθέσεις οδηγήσετε στα δικαστήρια της προηγούμενης κυβέρνησης. Από αυτοί οι άνθρωποι που είναι σήμερα η προηγούμενη κυβέρνηση, κύριε Τάσου, δεν διαπόμπευε ανθρώπους. Τεκμηρίωνε πρώτα. Επέστε μου πώς έχετε υποθέσει ότι τεκμηρίωσε. Δεν θα οικειοποιηθείτε τις επιτυχίες του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεκτή. Όταν λέεις μια αλήθεια, γιατί αυτή θα σε ρίξει και με τον πρόεδρο. Και με τον πρόεδρο ήρθα σε ρίξει. Δώστε μας μόνο ένα λεπτό, διότι. Κύριε Θεοδόρου, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Ο κύριος Ανδρέας. Έχετε δίκιο. Ο κύριος Ανδρέας περιμένει εδώ και λίγη ώρα. Αυτό το τροπάριο σε κάθε πάνελ προεκλογικό. Κύριε Ποταμίτη, αυτό το τροπάριο σε κάθε πάνελ προεκλογικό να βλέπουμε αντιπροσώπους του Αγγέλ και του Συναγερμού να αντιπαραβάλλονται με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει. Δεν τους βλέπει κανένας. Δηλαδή κύριε Θεοδόρου με συγχωρείτε. Συγγνώμη κυρία Χαραλαμπίδη. Δεν μπορεί να δέχομαι επίθεση. Συνέχεια. Δεν μπορώ να δέχομαι επίθεση και να μην απαντώ στον κύριο Ντάσου. Δεν το επίθεση. Πέραν αυτού, αυτά που λέμε εμείς θα πρέπει να τα λέτε κι εσείς.
αν θέλετε διαφάνεια. Αφού δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε για να μπείτε. Μιλάτε συνέχεια εσείς. Μιλάτε συνέχεια εσείς. Συγγνώμη που παρέμβηκα, κύριε Ποταμίτη, απολογούμε ειλικρινά. Έχετε θέσεις, κύριε Θεοδόρου, καταθέστε τις. Παρά να ασχολείστε με το ΑΚΕΛ και τον συναγερμό και την αντιπαράθεση. Όχι, φυσικά έχουμε θέσεις για την υγεία και το ξέρετε και το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά κάποιοι από εμάς έκαναν πράξεις εναντίον της διαφθοράς των πολεμών και δεν έμειναν στα λόγια. Και να μιλούν μόνο για τιμωρίες. Και να μιλούν μόνο για τιμωρίες. Μέρα της διαφθοράς. Θέλετε να μιλήσουμε για τιμωρίες. Απαντώ. Θέλετε να μιλήσουμε για τιμωρίες. Να μιλήσουμε. Θέλετε να μιλήσουμε για την καθυστέρηση. Όταν το ΑΚΕΛ μίλησε για τον λογαριασμό των Ζολώτα, αυτό θέλετε να μιλήσουμε. Δεν είχατε ακούσει το όνομα Ζολώτα τότε ακόμα, κύριε Θεοδόρου. Και υπάρχουν κι άλλες εταιρείες. Θα θυμίσω ξανά τη μεγάλη καθυστέρηση στη διερεύνηση του μεγάλου σκανδάλου της πατρίδας μας, της Focus. Να θυμίσω ξανά το διπλό συμβόλαιο της κεντρικής τραπεζήτριας. Να θυμίσω τις προνομιακές διαγραφές δανείων κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Αυτά όλα είναι γεγονότα, κύριε Ποταμίτη. Εμείς είχαμε θέσεις και για το ΓΕΣΥ, διότι πιστεύουμε ότι το ΓΕΣΥ καθυστέρησε από αυτήν την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή καθυστέρησε δραματικά το ΓΕΣΥ. Έχουν παρέλθει 3 χρόνια. Έκανε μελέτες για να δει αν είναι ένα πολύ ασφαλιστικό εφικτό για να ικανοποιήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο τομέας της υγείας να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά οι ευθύνες αυτής της κυβέρνησης είναι τεράστιες, κύριε Ποταμίτη. Δώστε μας ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν περιμένουν ακόμη, είχαν την υπομονή ο κύριος Ανδρέας, ο κύριος Ιωάννου κουράστηκε και έκλεισε, ο κύριος Μιχάλης ίσως περιμένει ακόμη. Κύριε Ανδρέα, είστε εκεί? Ναι, γεια σας. Γεια σας, σας ακούμε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εντάξει. Είμαι ο Ανδρέας Ορωτής, κύριε Πάρη, εξέδικα πολλές φορές το πρόγραμμα σου και κατηγορώ γιατρούς. Ο γιος μου, ξαναπώ να μην περίπου την υπόθεση, μπήκε στο χειρουργείο υγειοθελώς. Ο γιατρός που έκαμε την εγχείρηση, εσυχώς την έφυγε, αφήκαν το γιο μου και πέθανε από μια αιμορραγία και μια που βάθηκε την συψενία και πέθανε. 36 χρονών, έχει τώρα τον άλλο μήνα και έχουμε 3 χρόνια. Μετά που καταγγελίες του Υπουργείου Υγείας και ερευνητικές, που κάνανε έρευνα του Υπουργείου, ξέρω εγώ, και οι επιστολές που μου στείλασαν πριν δύο υπουργούς, ο κ. Πατσαλίδης μετά, από τις καταγγελίες του Υπουργείου και όχι ευχαριστηθώ με τις έρευνες που κάνανε, παραπέψαμε να καταγγείλω την υπόθεση στην αστυνομία. Στην αστυνομία είναι κατάγγειλα το 2014 το Μάρτιο. Έχει τώρα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν, μάλλον όχι το 15 το Μάρτιο, 5 το Μάρτιο το 15, και δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση, για κάνω τους τηλέφωνο, πάω και αμέ, δεν να γίνει έρευνα, να γίνει έρευνα. Πότε να γίνει έρευνα, να πεθάνω εγώ που το άρχω και που την ταλαιπωρία και που τη σκέψη μου, γιατί έχασα το γιο μου άδικα. Και να μην γίνεται καμιά ομιλία να μου πει κάτι σχεδόν. Τι έγινε και. Ευχαριστούμε, κύριε Ρωτή. Το έχουμε σημειώσει για άλλη μια φορά και κάθε φορά που παίρνετε, κάθε φορά θα σας δίνουμε το λόγο. Ο κύριος Μιχάλης, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τους παρευρισκομένους όλους. Ξεκίνησε και χτίστηκε το νέο νοσοκομείο και είχαν πει ότι ο προϋπολογισμός ήταν τόσος και ανέβει που ανέβει. Ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος πρόεδρος και ξεκίνησε μια έρευνα. Θέλω να μάθω αν ολοκληρώσει αυτή η έρευνα και ποιο το αποτέλεσμα της. Ευχαριστώ. Εννοεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας το καινούριο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μιχάλη. Έχετε κάτι από αυτού? Όχι, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, γι' αυτό δεν μπορούμε τότε να δώσουμε το λόγο. Για να διευκρινίσω ότι πρέπει να ακούσουν το νοσοκομείο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πέτρο Καθαγγέλου, πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Άρτια Φιχθέντα. Ευχαριστούμε, κύριε Καθαγγέλου. Έχετε ακούσει κάποιες καταγγελίες και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ενόχληση γενικά και υπάρχει και μια παρέσκεια για την εικόνα που εκπέμπει ο δημόσιος και ενδεχομένως όχι μόνο ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας σε επίπεδο ιατρικής. Και στο Φιλελεύθερο σήμερα διαβάζουμε ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει δώσει 8 συνολικά φακέλους για γιατρούς που ζητούν φακελάκια
και γιατρούς του δημοσίου οι οποίοι ιδιωτεύουν. Είναι ακριβές? Κοιτάξτε, ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σίγουρα προβληματίζει η εξέλιξη αυτών των γεγονότων και να είστε βέβαιοι ότι καταδικάζω και δημόσια οποιασδήποτε ενέργειες που αντιβαίνουν της Κυπριακής Νομοθεσίας και όχι μόνον και του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Σίγουρα αυτά τα οποία βρίσκουν το φως της δημοσιότητας πρέπει να μας κρατεί ψύχρεμους και με σοβαρότητα και ευθύνη να ψάξουμε τους λόγους, αλλά και την ίδια ώρα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην προσπαθήσουμε την ίδια ώρα άθελα να διασφύρουμε τα οποιαδήποτε ονόματα δημοσίων λειτουργών που φέρονται ως να είναι ένοχοι σε περιπτώσεις χρηματισμού, δεκασμού και όχι μόνον διασπάσεις δημοσίου χρήματος. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές τις στιγμές σε ενεργεία, έρευνες και οι ανακριτικές αρχές, τα αρμόδια όργανα του κράτους αναλάβαν το έργο τους, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και με αυτοσυγκράτηση να παρακολουθήσουμε, χωρίς αυτό να ταυτόχρονα δίνεται η οποιαδήποτε χάρη στη διαδικασία, παρά μόνο να αναμένουμε ένα ολοκληρωμένο πόρισμα πάνω σε τεκμηριωμένη βάση και ως θεσμικό όργανο να είστε βέβαιοι ότι και ποινικά θα διώξουμε και πειθαρχικά θα παραπέμψουμε. Ποινικά να διώξετε δεν είναι δουλειά σας. Σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τόσο σημασία δίνει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος όπου θα... Καταγγελίες κάνατε, όπως γράφει ελεύθερος, 8 υποθέσεις. Όπου υπάρχουν καταγγελίες επίσημες των Παγκύπριων Ιατρικών Σύλλογων και έτυχαν της διαδικασίας των εσωτερικών οργάνων που άπτονται των πειθαρχικών παραπτωμάτων και εκεί που παραπέμπτουν στην Επιτροπή Διοντολογίας, βεβαίως προχωρούμε και εκεί που υπάρχει τεκμηρίωση παραπέμπουμε και δίνουμε τις πληροφορίες στα αρμόδια όργανα. Έχετε παραπέμψει αριθμό δηλαδή? Έχουμε και εκεί που υπήρξαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες, βεβαίως, και όχι μόνο. Ας μην ξεχνάτε, πριν 2-3 μήνες είχαμε αρκετές περιπτώσεις τσαρλατανισμού. Μήπως ο τσαρλατανισμός δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα διαφθοράς και παραποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, το οποίο έχει να κάνει με τη ζωή και την υγεία των ασθενών μας? Υποθέσεις φακελάκια στείλατε? Εκεί που υπήρξαν οι τεκμηριωμένες υποθέσεις έχουν παραπευθεί από τα αρμόδια όργανα του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου. Άρα το πιο σημαντικό. Πόσες υποθέσεις εδώ... περίπου, κυρία Καταγγέλου? Δεν μας πείτε, εκεί... είναι 3, είναι 5, είναι 40. Δεν θυμάμαι 100. Πόσο θα είναι ο αριθμός, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι επί της ουσίας πού είναι εκεί το πρόβλημα που πρέπει να στοχεύσουμε και να βρούμε τους μηχανισμούς που πρέπει να προβληματίσουν την κοινωνία. Διότι φαίνεται ότι η κορύφωση και του τομέα της υγείας στο πλαίσιο της διαφθοράς, της καταλουδίευσης του δημοσίου χρήματος και όχι μόνο, άγγιξε πλέον και τον ευαίσθητο τομέα της υγείας και αυτό ανήκει. Τι εννοείται πλέον, κύριε Καθαγγελού? Εδώ βγήκε ένας τηλεθεατής από την Πάφο και μας είπε: ψάξτε τι γίνεται στην Πάφο, πριν να ολοκληρώσει τη φράση του. Εδώ στο στούτιο είπαν όλοι, ή σχεδόν όλοι, φακελάκια. Δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο. Τι τώρα πλέον? Δηλαδή τα φακελάκια, δεν ξέρω, είναι τη προηγούμενη εβδομάδα ή μήπως είναι. Εδώ και καιρό πολύ και κάνουμε όλοι τα κορόιδα ότι δεν καταλαβαίνουμε. Όχι, προφανώς. Αναφερόμαστε σε εμάς. Προφανώς έχει φτάσει η δημοσιότητα με την έρευνα η οποία έχει διεξαχθεί και έχει προχωρήσει η ανακριτική αρχή σε συλλήψεις και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή όλα βγαίνουν στην επιφάνεια, μα δεν είχε ποτέ, τουλάχιστον από το θεσμικό όργανο, κουκουλωθεί οποιαδήποτε διαδικασία επίσημης καταγγελίας, η οποία κατά τεκμήριον και ονομαστικά ακολούθησε την ενομισμένη στη διαδικασία των εσωτερικών μας οργάνων, έτσι ώστε να προχωρήσουμε και σε πειθαρχική δίωξη συναδέρφων μας ή ακόμα και να δημοσιοποιήσουμε και ποινές. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το πειθαρχικό μας συμβούλιο, έχουμε και την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία αναλαμβάνει αυτές τις υποθέσεις και δεν νομίζω ποτέ το θεσμικό όργανο να είχε ποτέ καλύψει οποιοδήποτε συνάδελφος ο οποίος επρόσβαλε το υποκρατικό ήθος. Γι' αυτό και προσπαθούμε με τις δηλώσεις μας υπεύθυνα να είμαστε και σοβαροί, αλλά την ίδια ώρα να προστατεύσουμε και να μην ισοπεδώνουμε τους υπόλοιπους άλλους συναδέρφους οι οποίοι εκτελούν τη μάχημη ιατρική τους αποστολή με υποκρατική σκέψη, με, αν θέλετε, την αφοσίωση την οποία τους διακρίνει και όχι μόνο. Ας πάμε και λίγο πιο παραπέρα, ότι και συνάδελφοι μας δημόσιοι στα κρατικά νοσηλευτήρια δίνουν μάχες καθημερινά κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες να
υπερβάλλουν αυτόν και να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες προκλήσεις και κάτω σας λέω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, εδώ πλέον αντί να στείλουμε δημόσια λαϊκά δικαστήρια, υπάρχουν δικαστήρια και υπάρχουν ανακριτικές αρχές και υπάρχουν οι καθήν αρμόδιων υπεύθυνοι, καλό θα ήταν να προβληματιζόμαστε αντί να αντιπαραθώνεται. Και να μην εθελοντιφλούμε όμως, κύριε. Δεν θα υπάρξει περίπτωση εθελοντιφλούμε. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος όλος το γνωρίζει. Ή μήπως για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λαμπροί γιατροί. Λαμπροί. Το γνωρίζουμε, αλλά ξέρετε, εμάς το μέσο μαζικής ενημέρωσης, η δουλειά μας, δεν είναι να επισημαίνουμε κάθε μέρα τα καλά που υπάρχουν ή αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους και τους τιμά αυτό. Είναι να βρίσκουμε τα αρνητικά. Γι' αυτό και είμαστε. Προσεγγίζουμε τα πράγματα με μια διάθεση κριτικής. Δώστε μου ένα λεπτό. Και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν λαμπροί γιατροί και πέστε μου πόσοι από αυτούς βγάζουν αποδείξεις. Κάνουμε ό,τι δεν ξέρουμε. Κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα συμβαίνει κάτι άλλο στο δημόσιο τομέα. Θέλει να πει κάτι, κύριε Χαλαμπίδου. Θέλω να θέσω κάτι προς προβληματισμό, να απαντήσει ο κύριος Αγαθαγγέλου. Με προβληματίζει το εξής. Γίνονται πολλές διοικητικές έρευνες, πολλές πειθαρχικές έρευνες των νοσοκομείων κλπ. Και αυτοί που αναλαμβάνουν να τις κάνουν είναι οι γιατροί οι οποίοι έχουν προσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Και μάλιστα υπάρχει περίπτωση που ολοκληρώθηκε εν έκθεση, διαφώνησε η Γενική Διευθύντρια με τα πορίσματα και τα ευρήματα του γιατρού που έκανε την έρευνα. Ενημέρωσαν τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει περίπου 8 μήνες, δεν απάντησε ακόμα η νομική υπηρεσία, γιατί ρώτησα την κυρία Γιαννάκη προχθές. Αλλά τις έρευνες, τις πειθαρχικές και τις διοικητικές, τις κάνουν γιατροί οι οποίοι συναναστρέφονται τους συναδέλφους τους κάθε μέρα και δεν είναι αφορά εύκολο. Αυτό το βιολεκτή. Όχι, αλλά εδώ αφορά αυτό που αναφέρει η κυρία Χαραλαμπίδου. Τα νοσοκομεία, δεν αφορά τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύμβουλο. Κοίταξε, εδώ αφορά τους μηχανισμούς οι οποίοι υιοθετούνται από την αρμόδια εργοδοτική αρχή που ονομάζεται Υπουργείο Υγείας. Ναι. Συνεπώς, εδώ θα προβληματίσει εφόσον υπάρχει ένα κόλλημα ή υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες δυνητικά μπορούν να ανατρέψουν την έκφαση της οποιασδήποτε έρευνας, είναι θέμα να καθίσουν οι αρμόδιοι και να βρουν τους μηχανισμούς να θεσμοθετηθούν τελείως και πλέον να τέλος πάντων να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί ελέγχου και όχι μόνο αγοράς υπηρεσιών και όχι μόνο καθορισμός του ρόλου του κάθε ενός από εκείνους οι οποίους αναλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις και όχι μόνο υπεύθυνες θέσεις οι οποίες και έχουν διαχείριση δημόσιου χρήματος, αλλά παίρνουν και τις αποφάσεις όπου θα καθορίσουν γιατί έχουν λειτουργία. Έχουν τεθεί τόσο πολλά πράγματα, αλλά αφού επιστρέψαμε πίσω στο θέμα της υγείας. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει μια ευθύνη εναντί όλου του κόσμου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για ιατρική αμέλεια, οι οποίες καταχωνιάζονται. Αυτό είναι το μόνο που έχω πω για τον ΠΙΣ, γιατί δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αντιπαράθεση. Καταλαβαίνω ότι. Δεν καταχωνιάζει κανένας. Οποιαδήποτε περιστατικών ιατρικής αμέλειας, αν έχετε κάτι τέτοιο. Έχουμε κοιτάξτε, πάρα πολλές υποθέσεις, μας λένε ότι έρχονται κοντά σας και ότι χάνονται. Πηγαίνουμε, πριν λίγο μας πήρε τηλέφωνο. Δεν δικαιούστε να τοποθετήσετε με αυτόν τον τρόπο κατησχυρισμό. Όταν θέλετε να μιλήσετε κατά τεκμήριον, να μιλάτε τεκμηριωμένα. Καμία περίπτωση ιατρικής αμέλειας. Όταν τελειώσουν και οι εκλογές και θα κάνετε ένα πάνελ ειδικά για τον. Γιατί είναι ορόσημο για οποιαδήποτε. Εδώ είμαστε γιατί περιμένουμε τις εκλογές και τις οποιασδήποτε τοποθετήσεις για να αποκτήσει πολιτικά. Κάνετε κάτι με τον τόνο, να ειλικρινά. Ένα έτσι αν θέλετε. Ένα ξανάρτα σε πάνελ. Και να έχω τρία πλάσματα να ξυλούν. Ο ένα δεξιά μου, ο άλλο αριστερά. Κοιτάξτε να κάνουμε έναν. Την αντρινετική διαίρεση θα την έχετε όταν μάθετε να τοποθετήσετε τεκμηριωμένα. Τότε αφήστε με να ολοκληρώσω την πρόταση μου. Ολοκληρώστε την πρότασή σας, αλλά χωρίς να αφήνετε εκμέσου. Θέλει να φέρει θέμα ιατρικής αμέλειας, θα έρθω και εγώ προετοιμασμένη για να φέρω τις καταγγελίες που έχουμε μπροστά μας για ιατρική αμέλεια. Σήμερα η ιατρική αμέλεια να ακολουθήσετε τις διαδικασίες. Εντάξει, η διαδικασία η μια είναι η ποινική που να πάει στην αστυνομία. Και ο ιατρικός σύλλογος ο οποίος θα δει πειθαρχικά για τα μέλη του. Εγώ θα ρωτήσω τον ιατρικό σύλλογο, σας έχουν φέρει καταγγελίες. Δεν είστε εσείς που θα μου τα καθορίσετε. Εμείς έχουμε και αρμόδια όργανα, έχουμε και τις αυστηρές διαδικασίες και δεν είσαστε εσείς σε θέση ούτε να γνωρίζετε ούτε να τοποθετήσετε τα του οίκου μου. Τότε ούτε εσείς είστε σε θέση να μαγειρίσετε να μας πείτε ότι κάνουμε δημόσια δικαστήρια. Του είναι στιγμή προχωρούμε συγκεκριμένες καταγγελίες οι οποίες βγαίνουν τώρα στη φόρα. Παρανομείτε, διότι υπάρχει το δικαϊκό σύστημα της Κυπριακής νομοθεσίας που λέει
ξεκάθαρα. Βεβαίω. Ίσω να το κατανοήσετε καλύτερα. Κάποιοι ανθρώποι θέλουν να. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο κανένα, αλλά όποιο έχει κάτι να καταγγείλει, το καταγγέλνει και δεν θα το κάνει. Αυτή τη στιγμή τον έχω συλλάβει να κλέβει να κάνει αυτό και αυτό. Γιατί υπάρχει το. Με συγχωρείτε. Υπάρχει το δικαϊκό δίκαιο που λέει ξεκάθαρα. Που λέει ξεκάθαρα. Ότι οι πολίτε τη δημοκρατία είναι αυτό μέχρι από. Αν με αφήσει κάποιο επιτέλου να κλείσω μια πρόταση στον πάνελ, μπορεί να καταφέρω να δώσω και τα στοιχεία τα οποία προσπαθούμε να δώσουμε. Λοιπόν, το θέμα του Παγκύπτρου Ιατρικού Συλλόγου. Τούτη τη στιγμή έχουμε μπροστά μα καταγγελίε για δημόσιου λειτουργού. Δεν είναι μόνο για δημόσιου λειτουργού που υπάρχει το θέμα του πώ εμπού λειτουργούν ούτε μέσα στα ιατρικά κέντρα, ούτε τα ιδιωτικά, ούτε τα δημόσια. Εντάξει. Το θέμα μα όμω τούτη τη στιγμή είχε να κάνει με τα σκάνδαλα στην υγεία. Και εγώ σα λέω ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τα σκάνδαλα στην υγεία εάν δεν δούμε σωστών εσωτερικών έλεγχων και αν δεν αρκέψει επιτέλου να υπάρχει capital statement και για του δημόσιου λειτουργού, και για γιατρού και για δικηγόρου. Ο μόνο τρόπο, κάναμε τόση συζήτηση στην Βουλή, για 9 μήνε τώρα συζητούσαμε τα νομοσχέδια για το Ποθενέσχε, και ό,τι προσπαθούσαμε να αλλάξουμε, να αναλύσουμε μαθήμα τούτο, αν υπάρχει ήδη στον νόμο. Και διαρωτάται οποιοδήποτε νόημον πολίτη, πώ γίνεται κάτι που υπάρχει ήδη το εργαλείο. Εργαλείο στο τμήμα του εφόρου για τη φορολογία. Εργαλείο στο επίπεδο του Γενικού Εισαγγελία. Εργαλείο στο επίπεδο τη ΕΔΗ. Κανένα να μην κινείται, και όμω προσπαθεί να νομοθετήσει και να κάνει κάτι πιο αυστηρό να σου λαλούν, δεν μπορεί γιατί να κάνει πολυπλοκότητα στον νόμο για την να έρθουν να εφαρμόσουν του νόμου που διατείνεται τούτη η κυβέρνηση ότι θέλει να βγάλει τα σκάνδαλα. Ωραία, βγάλετε τα σκάνδαλα. Εμεί μαζί σα δεν είμαστε. Οπότε συμφωνούμε, στηρίζουμε. Ένα γυρίσαμε ποτέ αντιπολιτευτικά. Εμά συγγνώμη, ρε παιδιά, έφυγανε μα παρούχα μα. Όχι, φορήστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριο Ανδρέα. Ναι, κύριε Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, μα ακούτε? Δεν μα ακούει. Κύριε Θεοδόρου, κατάληξη. Λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, εμεί ζητούμε όπως διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα σε βάθο. Οι ένοχοι όπου υπάρχουν να καταλήξουν στο δικαστήριο, να τιμωρηθούν παραδειγματικά, να θεσμοθετηθούν οι θεσμοί, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε οι θεσμοί στον τόπο που μας πάσχουν. Αυτή τη στιγμή ο Economist μας έχει κατατάξει στις ελαττωματικές δημοκρατίες. Είμαστε στην κατηγορία των flawed democracies. Αυτός ο λόγος αυτός είναι διότι στην Κύπρο μπορεί να υπάρχει δημοκρατία και ελευθερία έκφρασης, αλλά οι θεσμοί δυστυχώς δεν λειτουργούν σωστά. Υπάρχει πρόβλημα με τους θεσμούς. Δεν γίνεται να υπάρχει τόση καταστροφή στον τόπο μας οικονομική και ακόμα να μην βλέπουμε κανένα να πηγαίνει σε φυλακή, κύριε Ποταμίτη, 3 χρόνια μετά. Αυτό το πράγμα είναι πρωτάγουστο. Και να πω και κάτι τελευταίο για τους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή τα θύματα της όλης υπόθεσης που συζητούμε, γιατί συζητούμε για την υγεία, είναι οι ασθενείς. Ξέρετε ότι έχω ασθενή δικό μου, ο οποίος έχει 3 κύλες ο άνθρωπος και δεν μπορεί να πάει να κάνει εγχείρηση και είναι σε λίστα αναμονής. Τι θα του πει σε αυτού του ανθρώπου, όταν βλέπει αυτά τα πράγματα από την τηλεόραση, όταν μας βλέπει να αντιπαραδεθόμαστε. Αυτά είναι τα σημαντικά, σε αυτά πρέπει να σκύψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια κουβέντα, κύριε Φερεμπίτου, και λοιπόν, μια κύριε Στάση. Σαφέστατα έχει αδυναμίες το σύστημα, κύριε Ποταμίτη. Κάποιοι φαίνεται να τις εκμεταλλεύονται, όμως θέλω να τονίσω το εξής. Ποιος είναι έρευνες... τώρα, κύριε Χλαμπίτου, κάποιοι τις εκμεταλλεύονται από τους γιατρούς, εννοείται και τις παιδιά. Όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ναι, 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 τεχνοκράτες, σε διάφορες υπηρεσίες και κυρίως στα νοσοκομεία. Αλλά ναι. Εστιάζω στα νοσοκομεία, γιατί είναι το θέμα της υγείας που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά κόσμο, ψυχολογία πολλών ανθρώπων. Και θέλω να πω το εξής. Αυτές οι έρευνες πρέπει να γίνονται. Πρέπει να καταγγέλλονται, όμως πρέπει να ολοκληρώνονται γρήγορα. Τώρα, γιατί... επειδή λέτε δημόσιο, δεν θέλω να διαφωνήσω με κάτι μαζί σας. Απλώ λέτε δημόσιο, απλώς να σας πω ότι και σε αυτή την περίπτωση που ψάχνουμε, δεν είναι το δημόσιο μόνο. Είναι και οι ιδιωτικές. Ναι, 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 ναι. Εμπλέκονται. Όχι εμπλέκονται. Ναι. Οι μεν πλήρωναν, οι δε έπαιρναν. Και όταν διαφώνησαν στα ποσά ή στις ποσοστώσεις, ναι. Τότε βγήκαν να καταγγείλουν. Όμως... όσον καιρόν τα έπαιρναν. Η ημένη ιδέα που δεις κατέγγελε. Δηλαδή το σύστημα νοσεί και δεν νοσεί μόνο στο δημόσιο τμήμα του, αλλά και στο ιδιωτικό. Ναι, όμως κύριε Ποταμίδη, δεν μπορεί να υπάρχει ισοπαίδωση γιατί όσο καθυστερούν οι έρευνες να ολοκληρωθούν, έρχεται μια ισοπαίδωση, πλήττεται περαιτέρω υγεία, πλήττονται γιατροί οι οποίοι υπερβαίνουν αυτό πολλές φορές μέσα στα νοσοκομεία και νοσηλευτές για να κάνουν τη δουλειά τους ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο, για να προστατέψουμε την υγεία και την ψυχολογία των πολιτών, αυτές οι έρευνες πρέπει να διεκπεραιώνονται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλαμπίδου. Κύριε Τάσου, ναι, εκείνο το
πρώτη παρούσα κυβέρνηση είχε καθυστερήσει το ΙΕΣΥ. Δυστυχώς το ΙΕΣΥ είναι 25 χρόνια νομοθεσία και μέχρι σήμερα δεν γίνει τίποτα. Η κυβέρνηση τώρα που ανάπνευσε λίγο όσον αφορά τα οικονομικά θα προχωρήσει προς την αυτονόμηση με προοπτική και μέλλον να εφαρμοστεί αυτόν το ΙΕΣΥ. Ταυτόχρονα κανένας από εμάς, ανεξαρτήτως κόμματος, δεν θέλει και δεν επικροτεί και το κόμμα το δικό μου όσον αφορά την οποιαδήποτε ατασταλία ή την οποιαδήποτε παρανομία. Όλοι πρέπει να δικαστούν και να καταδικαστούν, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τάσο και θέλω να πείτε ότι υπάρχει και κάτι που πρέπει να ληφθεί. Κύριε Καθαγγέλου, να σας ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας είναι λίγο. Ναι, ναι, απλώς εκείνο που θα ήθελα είναι όπως έχει προαναφερθεί και συμφωνώ, πρέπει να σκεφτούμε τους ασθενείς μας, διότι είναι οι δέχτες στο τέλος της ημέρας όλων αυτών των κακοσέχοντων. Η μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας είναι πλέον αναγκαιότητα και όλοι θα συμβάλλουμε με επικομοδητικό τρόπο έτσι ώστε να μην μείνουμε βαθιά προσυμφωνημένοι. Για να πείσετε και την κυρία Ξάθο ότι δεν καταχωνιάζεται υποθέσεις, πέστε μας πόσες έχετε στείλει. Δεν ξέρουμε σε αριθμό, αλλά όταν θέλει η κυρία Ξάνθου περαιτέρω πληροφορίες. Σε μένα απαντάτε τώρα. Δεν θα ανοίξουμε. Πολύ ευχαρίστω να έρθει στα γραφεία του Συλλόγου. Ένα πράγμα να ξέρετε. Εμείς έχουμε να αποφασίσει και δημοσιοποίηση των ποινών του πειθαρχικού. Κάτι που δεν το θέλουμε σε κανείς. Και όνομα και ποινή. Κυρία Ξάνθου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ.